Μπαίνοντας και με τη βούλα στο τελευταίο αγωνιστικό τρίμηνο του φετινού πρωταθλήματος της Φόρμουλα 1, οδηγοί και ομάδες είχαν ως ήθιστε την πρόθεση να πραγματοποιήσουν τις προσομοιώσεις τους, που θα τους έφερναν στο κατάλληλο επίπεδο ετοιμότητας εν ώψη κατακτήρων και αγώνα. Ανταυτού, μια σειρά από γεγονότα μετέβαλαν τα αναμενόμενα δρόμενα. Αφενός, η συμμετοχή 10 νέων οδηγών στο FP1, ένεκα του κανονισμού που υποχρεώνει τις ομάδες, αφετέρου δύο ατυχήματα στο απογευματινό σκέλος, οριοθέτησαν τη δράση στην πίστα, από κοινού με τα συμπεράσματα που εξήχθησαν από την πρώτη μέρα στο Αμπου Ντάμπι. Η ομάδα που πρωταγωνίστησε ήταν εκείνη της Ferrari, με τον Charles Leclerc να κλείνει την Παρασκευή στην κορυφή της κατάταξης. Ο Μονεγάσκος παρέδωσε το μονοθέσιό του στον Robert Schwarzman για την πρώτη περίοδο και παρά τον περιορισμένο χρόνο το απόγευμα βρήκε άμεσα ρυθμό, ανεβαίνοντας στην πρώτη θέση και θέτοντας τον πύχη ψηλά για τη σκουντερία, σε μια κρίσιμη συγκυρία εφόσον διακυβεύεται η δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα των κατασκευαστών. Ο μειωμένος χρόνος που προαναφέρθηκε αποδίδεται κυρίως στον έτερο οδηγό της σκουντερία, Carlos Sainz. Λίγο πριν συμπληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο στο FP2, ο Ισπανός είδε την SF75 του να αποσταθεροποιείται σε μια αναπήδηση της τρίτης στροφής, με συνέπεια ο ίδιος να καταλήξει με αρκετά χιλιόμετρα στις μπαριέρες. Η σφοδρή σύγκρουση είχε σαν συνέπεια την διακοπή της διαδικασίας για παραπάνω από 25 λεπτά και άφησε τους μηχανικούς της Ferrari με αρκετή δουλειά μπροστά τους ώστε να επιδιορθωθούν οι ζημιές. Ευχής έργων, πέραν του ότι ο Σάινθ βγήκε αλόβητος, είναι να μην υπάρξουν τυχόν ποινές για τον ίδιο, εν ώψη του αγώνα, σε συνάρτηση με τη μάχη που δίνει η ομάδα του έναντι της Mercedes. Άλλη μια ομάδα που βρίσκεται σε ανοιχτό βαθμολογικό μέτωπο είναι εκείνη της McLaren. Μετά το στραπάτσο του Las Vegas, ο Lando Norris επέστρεψε δυναμικά, γράφοντας τον δεύτερο ταχύτερο χρόνο το απόγευμα, σε μια πίστα όπου δεδομένα η Βρετανική ομάδα δεν αναμένεται να συναντήσει τις δυσκολίες του προηγούμενου τριημέρου. Ο Όσκαρ Πιάστρη έγραψε αρκετά χιλιόμετρα από την MCL60, έχοντας συμμετάσχει και στο πρωινό σκέλος και συμπληρώντας την πρώτη δεκάδα της κατάταξης στο FP2. Στο πλάι του Αυστραλού Ρούκι το πρωί αγωνίστηκε ο οδηγός της ομάδας του πρωτάθλημα των IndyCar, Pato O'Ward, με τον Μεξικανό να αφήνει καθόλου θετικές εντυπώσεις. Επιπλέον, το πρωί της Παρασκευής ανακοινώθηκε και η επέκταση της συνεργασίας ανάμεσα σε McLaren και Mercedes για την παροχή μονάδων ισχύως ως το 2030, πιστοποιώντας την είσοδο της Βρετανικής ομάδας στη νέα εποχή στον τομέα αυτό από το 2026 και ένθεν. Στη Red Bull, η ημέρα κύλησε δίχως ιδιαίτερες αναταράξεις παρά το γεγονός ότι για το FP1 αμφότεροι οδηγοί της παρέδωσαν τα μονοθέσιά τους. Ο πρωταθλητής της Formula E, Jake Dennis, και ο οδηγός της Ακαδημίας της ομάδας, Isaac Hadjar, οδήγησαν την RB19 και αποκόμισαν χρήσιμα συμπεράσματα και εμπειρίες από ένα εκ των πλέον πετυχημένων μονοθεσίων στην ιστορία του σπορ και ήρθαν σε επαφή με τις απαιτήσεις ενός εκ των πιο βυσχερών και σκληρών θεσμών του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Οι Verstappen και Perez επέστρεψαν στις θέσεις τους για το FP2, εξέφρασαν κάποιους προβληματισμούς εξαιτίας του πιεστικού χρονικού πλαισίου, αλλά έξαναν την ημέρα στην 3η και 5η θέση αντίστοιχα, εσάβοντας σπουδαία για τους Σταύρους σε μια πίστα όπου έχουν κερδίσει τους τελευταίους 4 αγώνες. Η αναμπομπούλα για τα μπερδέματα που ανέκυψαν στο FP2 ανέβηξαν βάσει αποτελέσματος στην ταχύτητα της Αλφα Ρωμαίο. Οι Βάλτερι Μπότας και Ζου Γκουανιού κατετάχυσαν στην 4η και 7η θέση, με το μονοθέσιο της ομάδας να παρουσιάζει συνεχώς βελτιωμένη εικόνα. Ασχέτως αν αυτό δεν αποδείχθηκε λόγω συγκυρίων στο Vegas. Ο πρωτοπόρος και φαβορή για την κατάκτηση του στέμματος του πρωταθλήτης Φόρμουλα 2, Τεό Πουρσέρ, πήρε τη θέση του Φιλανδού στο FP1, παρουσιάζοντας ανταγωνιστικό πρόσωπο με τη σειρά του σε ένα τριήμερο όπου οι ηθήνοντες της ομάδας επιθυμούν διακάω σε ένα καλό αποτέλεσμα, ένεκα και της απόσχησης και συνάμα αποχαιρετισμού στην Ιταλική φίρμα έπειτα από 6 σεζόν συνεργασίας. Η Mercedes διατηρεί οριακό προβάδισμα 4 βαθμών έναντι της Ferrari στη μάχη της δεύτερης θέσης του πρωταθλήματος κατασκευαστών, εντούτοις στο ξεκίνημα του τριήμερου δεν αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας, κρίνοντας και την απόδοση των Ιταλών. Τι κι αν ο George Russell ήταν ο ταχύτερος οδηγός στο FP1, πρόκειτο για μια διαδικασία με χαρακτήρα επιμορφωτικό ουσιαστικά για νέους οδηγούς, σε συνθήκες μη αντιπροσωπευτικές για τόσα θα ακολουθήσουν στη μάχη της Pole αλλά και τον αγώνα. Το απόγευμα, στον ελάχιστο ομολογουμένος χρόνο που ήταν διαθέσιμος για τους οδηγούς, ο Βρετανός ήταν έκτος, με το Lewis Hamilton 8ο και μάλλον απογοητευμένο από τα πρώτα συμπεράσματα που εξήγαγε από την W14. Μένει να φανεί ποια θα είναι η αντίδραση των Γερμανών το Σάββατο, σε μια ημέρα όπου ο έτερος διεκδικητής του πρωταθλήματος της Φόρμουλα 2 και προϊόν της Ακαδημίας της ομάδας, Frederic Vesti, πήρε στα χέρια του το μονοθέσιο του Χάμιλτον, οδηγώντας σταθερά και αποφεύγοντας τα μικρολάθη των ομολόγων και συνομιλικών του. Συντηρητική έναρξη στο τρίμηνο για την Αλπίν με τον Pierre Gasly 9ο και τον Esteban Ocon να συγκαταλέγεται στην κατηγορία εκείνων που παρέδωσαν τα μονοθέσιά του το πρωί, στην προκειμένη, στον τρίτο οδηγό της ομάδας, Jack Doohan. Ο Γάλλος δεν πρόλαβε να εναρμονιστεί με τα δεδομένα της πίστας το απόγευμα, καταλήγοντας στην 14η θέση. Παρ' όλα αυτά, όπως έχει αποδειχθεί σε όλο το φάσμα της σεζόν, δύσκολα ξεγράφει στη γαλλική ομάδα, η οποία σχεδόν πάντα είναι ικανή για το καλύτερο αλλά και για το χειρότερο σε ένα τριήμερο. Η εντυπωσιακή επιστροφή της Αστον Μάρτιν στους τελευταίους δύο αγώνες, η οποία συνεπικουρήθηκε και από τις ατυχίες και τα προβλήματα της McLaren, έφεραν τους πράσινους σε θέση βολής για την 4η θέση.
Σε πρώτη ανάγνωση, ωστόσο, το ξεκίνημα στο Abu Dhabi ίσως επανέφερε δεύτερες σκέψεις για τις όποιες ελπίδες ανατροπής, παρά την δεύτερη θέση του Φελίπε Ντρούκοβιτς στο πρωινό σκέλος. Στο FP2, η Φερνάντο Αλόνσο και Λανς Στρολ κατετάγησαν στην 11η και 13η θέση αντίστοιχα, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπάρξει ασφαλές μέτρο σύγκρισης του ανταγωνισμού κατόπιν των όσων προέκυψαν. Το ηθικό άλλωστε είναι σε ψηλά επίπεδα κατόπιν των σπουδαίων τερματισμών που προηγήθηκαν σε Las Vegas και Interlagos. Η ΑΛΦΑΤΑΟΡΗ υπήρξε η μοναδική εκ των 10 ομάδων που δεν αλλάξει το οδηγικό της δίδυμο την Παρασκευή, έχοντας απαλλαγεί από την υποχρέωση αυτή μετά τις ανακατατάξεις στην σύνθεσή της στη διάρκεια της σεζόν. Έτσι λοιπόν, οι Ντάνιελ Ρικιάρντο και ο Γιούκι Τσουνόντα επικεντρώθηκαν από το πρωί στην προετοιμασία της ομάδας για έναν αγώνα που δυνάμει μπορεί να τους φέρει μπροστά από τη Williams στην 7η θέση του πρωταθλήματος κατασκευαστών. Παρά και το αναβαθμισμένο πάτωμα που έφεραν οι Ιταλοί με το βλέμμα στο 2024, η απόδοσή τους ήταν μάλλον μέτρια, με τον Ρικιάρντο να κατατάσσεται 12ο στο απόγευμα και τον Τσουνόντα 15ο, στο τελευταίο τρίμερο, στο οποίο η ομάδα θα φέρει το τωρινό της όνομα και βέβαια θα αποχαιρετήσει τον επί 18 συναπτά έτη επικεφαλής της, Franz Tost. Williams και Haas κλείνουν την κατάταξη, με τους Βρετανούς να μένουν στα χαμηλά στρώματα μετά την καλή τους εμφάνιση, τουλάχιστον ως προς τις κατακτήριες, στο Vegas. Οι Alex Albon και Logan Sargent κατέλαβαν τη 16η και 18η θέση αντίστοιχα, ενώ ο Zach O'Sullivan, οδηγός της Ακαδημίας της ομάδας, πήρε το βάπτισμα του πυρός στο πρωινό FP1. Με τη σειρά τους, οι Αμερικανοί είχαν μια εξίσου δυσχερή μέρα, στην οποία προστέθηκε το ατύχημα του Νίκο Χούλκεμπρεκ το απόγευμα. Ο Γερμανός έμεινε τελευταίος στο FP2 με τον Kevin Magnussen μόλις 17ο. Ο οδηγός της Ακαδημίας της Ferrari, Oliver Berman, οδήγησε για δεύτερη φορά φέτος στην VF23 έπειτα από το FP1 στο Μεξικό. Η συνέχεια στο Abu Dhabi δίνεται αύριο στις 12.30 το μεσημέρι με το FP3 και φυσικά με την μάχη για την pole position στις 4 το απόγευμα. Μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο και subscribe στο κανάλι μας. Μπορείτε να διαβάσετε τα αναλυτικά report των δύο περίοδων ελεύθερων δοκιμών, καθώς και τις σημαντικότερες εξελίξεις από τον ακροτελεύτιο γύρο του προγράμματος στο totalracing.gr και σε social media του site μας.